ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε, θα δώσουμε ημερησία διάταξη στο Δήμα. Ο κύριος Βαφούτσης, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή ερχόμενος είδα επί της Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Μάτικα στη γωνία να έχει καταδραστεί ένα κομμάτι από το, τυχείο του γηπέδου του ποδοσφαίρου, για το οποίο δεν γνωρίζω κάτι. Από όσο ξέρω, το γήπεδο είναι στο ΔΟΠΑΠ, δεν γνωρίζω το ΔΟΠΑΠ να έχει πάρει κάποια απόφαση και δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά βλέπω τώρα στο email μου εδώ ότι υπάρχει μια πρόσκληση για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την Τρίτη που μας έρχεται 22 του μήνα, το οποίο αναφέρει ως θέμα γνωμοδότηση περί μετακίνησης περιπτέρου της λεωφόρου Αγίου Χριστόφου Σμύρνης στη Ραφίνα. Άρα υποθέτω πρόκειται για αυτό το θέμα. Ναι, αυτό. Επειδή δεν έχουμε καμία ενημέρωση και βλέπω ότι πρώτα γκρεμίζουμε και μετά το συζητάμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εδώ θα ήθελα μια ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί θεωρώ ότι προηγούνται οι αποφάσεις, οι γνωμοδοτήσεις και μετά οι δράσεις. Κύριε Μαχωτή, θέλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία του περιπτέρου εκεί πέρα είναι μια πικρή ιστορία η οποία ξεκινάει, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, για εμάς που είμαστε παλιότεροι σε αυτή την αίθουσα, πριν το 2006. Και η μεταφορά του συγκεκριμένου περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται πάνω στο πεζοδρόμιο της Χρυσοστόμου Σμύρνης και καταλαμβάνει στην ουσία όλο το πλάτος του πεζοδρομίου, διότι το υπόλοιπο είναι πρασιά, έτσι. Έχει συζητηθεί επανειλημμένα και, έχουν πάρθει και επανειλημμένες αποφάσεις ώστε αυτό το περίπτερο να μεταφερθεί και να σταματήσει να υπάρχει αυτό το, πρόβλημα. Η σκέψη λοιπόν της διοίκησης είναι στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς ανενεργό, εκεί που υπήρχε το κηλικείο, τέλος πάντων, το οποίο ήταν ανενεργό, να, μπορέσουμε να το πάμε και να το πάμε εκεί ώστε να παραμείνει ο χώρος του πεζοδρομίου που υπάρχει. Γιατί αν από την άλλη μεριά φανταστείτε ότι δεν το κάναμε αυτό, αλλά σαν σκέψη, αλλά πηγαίναμε και φυτεύαμε το περίπτερο πάνω στο πεζοδρομίο, τότε θα είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Συν εκεί, Αντρέα, ότι επειδή κάποιος βγαίνει από την οδό Μάτικα στην Χρυσοστόμου Σμύρνης, δεν θα μπορούσε να ελέγξει και αριστερά. Έτσι, δεν θα μπορούσε καθόλου να ελέγξει αριστερά. Άρα λοιπόν εκεί χρειαζόταν και μια εσοχή κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει να πει ώστε να έχουμε και τον χώρο να περάσει ο πεζός, να έχουμε και τον χώρο να λειτουργήσει, ας το πούμε, το, περίπτερο, το ότι χρησιμοποιήθηκε, ας το πούμε, αυτή η γωνία του γηπέδου, έτσι κι αλλιώς ήταν ανενεργή, δεν θεωρώ ότι μειώνει σε κάτι, ας το πούμε, την λειτουργία του γηπέδου. Υπάρχει σκέψη να δημιουργηθεί δίπλα και ένα καμαράκι, γιατί δεν υπάρχει και εκδοτήριο, ας το πούμε, εισιτηρίων εκεί. Θυμάσαι, είχαμε δανειστεί, το είχαμε πάει, γιατί ήμουν και εγώ τότε στο Συμβούλιο της Ομάδας της Υπηρεία, ένα κουβούκλιο από τον οργανισμό Λιμένα για να μπορέσουν, ας πούμε, να κοπούνε τα εισιτήρια. Άρα να υπάρχει και εκεί ένα κουβούκλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι έτσι θα, βολευτούν οι καταστάσεις. Ταυτόχρονα σας θυμίζω ότι ο ΔΟΠΑΠ έχει παραχώρηση εκεί πέρα, ας πούμε, για τη χρήση. Έτσι, δεν πάει να είναι ιδιοκτησία του Δήμου, και άρα να μπορούμε να το σχεδιάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο που θεωρούμε ότι θα είναι ο ενδεικνυόμενος κυκλοφοριακά, είτε για τον πεζό είτε για τον εποχούμενο. Ο κύριος Βαφούτης. Δεν μου έχει κατανοητά όλα αυτά που, είπες. Απλά η, ερώτησή μου είναι ποιο είναι συγκεκριμένη. Λέω. Σαφώς. Κύριε Βαφούτηνα, και το λέω πιο πολύ για να τα ακούμε μεταξύ μας, ας πούμε. Εγώ τα λέω εδώ μέσα, εγώ τα ακούω. Ρωτάτε. Απαντώ. Δεν υπάρχει συζήτηση. Αν, δηλαδή να επανέλθετε, όποτε, όποτε επανερχόμαστε, το ξέρετε πώς θα λειτουργήσει, είναι και επομένως και αυτό που θα μου πείτε, εγώ θα απαντήσω. Αλλά θέλω να πω σαν τακτική αυτή, Πρόεδρε. Είναι λάθος. Τα λέω σωστά, κύριε Γραμματέα. Απλά θα πω σωστά. Δήμαρχε, ρώτησα για τη διαδικασία, αν είναι σύνομη. Το πρώτα κατεδαφίζω και μετά γνωμοδοτεί το Επιτροπή Ζωής. Ή δεν έχει σύμφωνη γνώμη του ΔΟΠΑΠ, δεν είναι σύνομο. Εγώ αυτό ρώτησα, γιατί διαδικασία είναι ανάποδα. Γιατί πρώτα δράση και μετά τέτοιο. Περιέχετε ό,τι με ρωτήσατε, περιέχετε την απάντηση. Δεν περιέχεται. Ήταν πολιτική, πολύ ωραία απάντηση. Επειδή ο κ. Δήμαρχος έκανε μια παρέμβαση. Δεν γίνεται συζήτηση για το θέμα. Δεν θέλω να κάνω. Δεν θέλω να κάνω. Το
είχε ρωτήσει σε ερωτήσεις που απαντάει εγώ και απαντάει σε άλλο πραγματικό πράγμα. Από τώρα μπορείτε και εγώ. Πάντως και ο κύριος Γερμούς κατά τις άλλες δεν πρέπει να απαντήσει. Έτσι είναι. Δεν μπορώ πριν την έναρξη των θεμάτων να κάνω τοποθέτηση. Δεν το καταλαβαίνω τι λέτε. Πού είναι έγνομος. Απαντάω σε κάτι. Ακούστε πρώτα. Γιατί έχω ερωτήσεις. Αν είναι επί του θέματος, συγγνώμη να το κόψω εγώ πρώτα και πήρα το δικαίωμα. Γιατί κόψατε εμένα από το να πω στον Δήμαρχο ότι δεν απάντησε στην ερώτησή μου. Αν θέλει και ο κ. Μπουρούδα σχολιάσει, θα μου δώσει και εμένα πάλι τον λόγο για να κάνω πάλι τοποθέτηση επί του θέματος. Γιατί στην ουσία μου κόψω το δικαίωμα να σα αναρωτήσω τον Δήμαρχο για να απαντήσω. Κύριε Μπουρούδα, δεν κάνω. Τελείωσε.